Σπίτια ερυπωμένα σε δρόμους κεντρικούς αλλά και σε γειτονιές της πόλης, κάποια έτοιμα να καταρρεύσουν. Στη συμβολή των οδών Αθηνών και Θράκης, στο κάτω Κουμκαπή, η κάμερα της Κρήτη TV κατέγραψε ένα από τα δεκάδες μέσα στην πόλη που απειλούν κάθε ώρα και στιγμή τους περαστικούς. Υπάρχει πρόβλημα χρόνια τώρα. Ναι, ναι. Κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί, οπωσδήποτε. Επειδή μιλάμε συνήθως για ιδιωτικά κτίρια και οι ιδιοκτήτες τους είτε έχουν πεθάνει είτε δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα, θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λύση? Η λύση είναι να επέμβει η πολιτεία, ο Δήμος, δεν ξέρω. Ο άδικος θάνατος του Χανιώτη φοιτητή στη Λάρισα από πτώση κολώνας εγκαταλελειμμένου σπιτιού σόκαρε το Πανελλήνιο και ευαισθητοποίησε τους πολίτες που ζητούν το αυτονόητο. Να σας δείξω μια φωτογραφία καταρχάς. Σήμερα το πρωί την τράβηξα. Σήμερα το πρωί κουβεντιάζαμε για αυτό το θέμα. Τώρα, αν μπορεί να παρέμει το κράτος ή ο Δήμος, αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερα. Με αφορμή το θλιβερό περιστατικό που είχαμε στη Λάρισα με το Χανιώτη φοιτητή. Γι' αυτό το πράγμα, γι' αυτό το πήρα. Για να πάω στο Δήμο να το δείξω. Το ίδιο πράγμα είναι. Η είσοδος αυτού του σπιτιού στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου στην περιοχή των δικαστηρίων δεν διαφέρει από αυτήν που στέρισε τη ζωή του άτυχου 22χρονου στη Λάρισα. Κι όμως παραμένει στην ίδια επικίνδυνη κατάσταση εδώ και χρόνια. Δεν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να υπάρξει μέρημνα για να μην κινδυνεύουν οι περαστικοί? Θα έπρεπε να υπάρξει μέρημνα, βέβαια. Και βέβαια πρέπει να υπάρχουν με την Παναγία. Όταν είναι ετοιμόρροπα να πέσουν, πρέπει να έρχεται ο Δήμος και να τα ρίχνει κάτω. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, με τα δεκάδες νεοκλασικά σπίτια, οι περαστικοί συχνά αναγκάζονται να κατέβουν από το πεζοδρόμιο, φοβούμενοι πως οβάδες θα βρεθούν στα κεφάλια τους. Αποτύχει δεν έχουν καταγραφεί ατυχήματα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις που αποκολούνται τμήματα των τείχων ή των μπαλκονιών, έχει τοποθετηθεί προστατευτικό από τις υπηρεσίες του Δήμου. Τώρα από εκεί πέρα, ποιος είναι υπεύθυνος, ας τα βρούνε. Δεν είναι όμως μόνο τα ιδιωτικά κτίρια που απειλούν τη σωματική ακαιρεότητα και τη ζωή των περαστικών. Ο Τούρκικος Μιναρές του Αχμέτ Αγά στην οδό Χατζη Μιχάλη Νταλιάνη, αλλά και το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου στις Πλάντζια καταραίουν χρόνο με το χρόνο. Ειδικά προστατευτικά περιορίζουν τον κίνδυνο μέχρι να εκπονηθούν οι μελέτες για την αποκατάστασή τους.